Γεια σας κουτσούνια, καλώς ήρθατε στο birthday vlog μου σε συνεργασία με την Absolute, όπου έκλεισα τα 30. Ακούω κάποιον να ανεβαίνει γκρούγκου γκρούγκου, έναν περίεργο θόρυβο, λέω τι γίνεται. Θεία σας ευχαριστώ. Λοιπόν, από τα τουβλάκια καταλαβαίνετε ότι είμαι Θεσσαλονίκη. Εν τω μεταξύ ήρθα για δύο λόγους. Ένα, να γιορτάσω τα γενέθλιά μου με τους φίλους μου εδώ, γιατί τα τελευταία χρόνια τα γιορτάζω συνέχεια με τους φίλους μου εκεί, στο Νότο, στην Αθήνα. Οπότε είπα για φέτος να τα γιορτάσω εδώ, να ισοσταθμιστεί λίγο η κατάσταση. Να τα γιορτάζω ένα like, μάλλον πρέπει να είναι το σωστό, το ηθικό. Τέλος πάντων, και σήμερα ξυπνάω, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγω. Και ακούω κάποιον να ανεβαίνει και ένα περίεργο θόρυβο γκρουγκ 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 γκρουγκ, λέω τι κουβαλάει. Η μαμά μου είναι. Φύσαμε εδώ τα μπαλόνια στο δωμάτιο και φώναζα τον Γιώρεκ να έρθει. Είναι τέλεια! Και δεν ερχόταν και έχει κρυφτεί και ήταν χεσμένος και συνειδητοποίησα γιατί ο Γιώρεκ φοβάται τα μπαλόνια. Οπότε θα τα πάω στο σαλόνι, γιατί δεν έβγαινε από το δωμάτιο και έχει κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι. Γιατί τα φοβάται ο καημενούλης. Οπα, φράκαρε. Χιχι, αράξαμε και με τη θεία μου τα είπαμε. Μου έφερε και ο αδερφός μου Forever Flower. Thank you, ρε! Thank you! Είναι! Σταμάτα να με λες τριαντάρα! Η μίλφα του αιώνα! Άντε! Δεν έχω παιδί. Α, το Γιώρεκ θεωρείς παιδί, ας πούμε. Ναι. Ο μίλφα είναι γενικά, ρε παιδί μου, επειδή είσαι τώρα 30 και εμείς είμαστε 29 πιπίνια, 29. Έλα, σε ένα μήνα θα είσαι κι εσύ, μη μιλάς καθόλου. Μέχρι τότε έχουμε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε κάτι από ένα μαγαζί και μετά να πάρουμε τον πάνω από το αεροδρόμιο, ο οποίος ήρθε μια μέρα μετά γιατί είχε δουλειά. Οπότε, α, δεν έχω πει στο vlog ότι το βράδυ έχουμε μάζοξη. Θα μαζευτούμε. Έχουμε party! Party! Να γιορτάσουμε τα άντα μου, να φάμε, να πιούμε, να υπεύθυνα πάντα, υπεύθυνη κατανάλωση. Θα είμαστε όλοι σχεδόν μαζεμένοι. Ναι, και παρέα. Επιτέλους μετά από πόσο καιρό. Ναι, έχω να γιορτάσω μαζί σας γενέθλια πολύ καιρό. Κάτι ξέρω και δεν βγαίνω από το σπίτι που γενικά τη ζέστη είναι αυτή. Πνίγομαι. Αποστολή εξετελέστη, πήραμε αυτά που χρειαζόμασταν. Έχεις πιο γρήγορη φίλη. Είσαι πάρα πολύ γρήγορη. Εγώ θα έκανα 10 ώρες στα μαγαζιά. Ευχαριστώ. Τώρα θα σκεψυχή του την πήρα, αλλά. Εντάξει. Εμένα μου άρεσε. Και η βλεφαρίδα πήραμε μια βλεφαρίδα. Για να μην την κολλάς εσύ. Θα την κολλήσω εγώ γιατί η κοπέλα εδώ. Θυμάστε το. Θυμάστε το βίντεο που με έβαψε. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει πόσο δεν την εμπιστευόμαστε. Τέλος, θα δεις σε μένα τι περίτεχνο μακιγιάζ θα κάνω. Μην κάνεις τίποτα περίτεχνο, βάλε μια σκιά και τέλος. Άμα μας κολλήσει και μια βλεφαρίδα, κυρία θα είσαι. Κυρία. Πάμε να πάρουμε τον πάνω από το αεροδρόμιο. Επειδή το βράδυ θα κάνουμε βαψιματάρα, πρέπει να ανοίξουν λίγο οι πόροι, να κάνουμε αυτό που κάνουμε τους ατμούς στο facial. Γι' αυτό αφήσαμε το αυτοκίνητο στον ήλιο, για να μπούμε και να κάνουμε κατευθείαν ατμοθεραπεία. Ένα ξεμάτιασμα, ένα κάτι. Δεν μπορώ άλλο από αυτή τη ζωή. Λοιπόν, είμαστε στους 36 βαθμούς, ακόμη και μέσα στο αυτοκίνητο, βράζει ο τόπος και ερχόμαστε περιχαρείς και βιαστικοί να πάρουμε το πάνω από το αεροδρόμιο. Αλλά, ο Πάνος δεν έχει έρθει με το αεροπλάνο. Έχει έρθει με τρένο. Ρε, εμένα μου είχε πει ότι θα κλείσει αεροπλάνο. Εσύ φταίς, ό,τι και να σου πει φταίς εσύ. Αυτό, και εγώ είχα μείνει εκεί. Τώρα ξεκίνησε. Όχι. Δεν σου είπε δηλαδή κάπου το πρωί ξεκινάω. Όχι. Είσαι σίγουρη. Ναι, τον είχα ρωτήσει μόνο τι ώρα φτάνει. Και είχα μείνει ότι έκλεισε αεροπλάνο, αλλά μου λέει ότι μου ανέφερε ότι τελικά δεν έκλεισε αεροπλάνο γιατί δεν βόλευε και έκλεισε τρένο. Αλλά εγώ αυτό δεν το θυμάμαι. Α, εγώ έχω μείνει ότι. Ανέφερε όμως. Δεν ξέρω, εγώ δεν το θυμάμαι. Αλλά μου λέει ότι μου ανέφερε. Μάλλον τον έφερε και δεν τον άκουγα. Μάλλον. Και εγώ πίστευα ότι έχει. Συγγνώμη που σε κουμπάλισε στο αεροδρόμιο. Όχι, ρε, γιατί ήταν μια ευχαίρεση το πάνω του 36. Όλες τις βλεφαρίδες μαζί θα τις κολλήσεις. Θα τις κολλήσω σε όλους τους γάμους, το υπόσχομαι.
Να σου πω κάτι όμως. Είναι τα γενέθλιά μου. Οπότε δεν μπορείτε να μου θυμώσετε. Γενικά δεν μπορούμε να σου θυμώσουμε. Αλλά τι να κάνουμε, έχουμε αποδεχτεί ότι είσαι γκούφι. Να σου πω κάτι. Τελικά είσαι πιο γκούφι και από τη Μάγια. Όχι. Όχι, όχι. Δεν το δέχομαι. Όχι, είσαι πιο γκούφι από τη Μάγια. Η Μάγια είναι πιο περιγραφική. Όχι. Ναι, όχι, όχι. Όχι, είσαι. Να σου πω κάτι, δεν φτάνει που σα προσφέρω δωρεάν ιστορίες για να γελάτε. Εντάξει, θέλω. Στα νέα εξευτελιστικά βίντεο αυτό θα είναι σίγουρα αρκετό. Είμαι ψυχαγωγός και για τα κουτσούνια και για εσάς. Είσαι. Συγχαρητήρια. 30 never looks better. Έτσι. 30 χρονών γαϊδούρα και ακόμα δεν έχω βάλει μυαλό. Είμαι σπίτι και έχω σκάσει στο φαΐ. Μαμά μου έκανε 500 νόστιμα πράγματα. Ειδικά αυτό, παιδιά, αχ, είναι μελιτζάνα και μέσα έχει καρύδια στο μούλτι και δεν ξέρω τι άλλο έχει. Κρεμμύδι νομίζω και κάτι άλλο μυρωδικά και είναι αντεγιά! Τα έχει κάνει και όλα χωρίς αλάτι για μένα και χαίρομαι πάρα πολύ. Τα τσάκισα όλα, έχω σκάσει το φαΐ. Θα πάμε και σε 3 ώρες για φαγητό. Οπότε θα σκάσω και εκεί στο φαΐ. Οπότε δεν θα είμαι καλά μετά. Αύριο θα είμαι μεσόδες. Αλλά τι να κάνουμε. Μια φορά γίνεσαι 30. Η μαμά μου κάνει σκηνοθεσία και θέλει να μου τραγουδήσουν με την τούρτα. Κάτσε να πάω στο μπαλόνι, μου χαλάσω με χαρτί. Δεν θέλω να είμαι 30. Θέλω να είμαι 20 χρονών, πιπίνη. Ζνιόμ ραρδένια τσίμπια. Ζνιόμ ραρδένια τσίμπια. Ζνιόμ ραρδένια Светлана. Поздравляем тебя. Μισάω. Άμα ευχηθώ να μην είμαι 30 και να είμαι 20 θα μοιάζει. Ουρά! Σοκολάτικα. Τσόρνο σοκολάτικα. Επειδή είμαι hustler, κλαίω cringe, πλάκανο, άραξε εδώ στον υπολογιστή μου, είχε φτιάξει ο μπαμπάς ένα πρόχειρο υπολογιστή με πράγματα που έχει περισεβούμενα. Βέβαια δεν είχε, κάτσε να αλλάξω να μην δείτε τα email μου, δεν είχε οθόνη υπολογιστή, αλλά μου βάλε τηλεόραση. Δεν πειράζει, γιατί μετά βολεύει άμα κάθεις απέναντι και βλέπεις κανένα Netflix και αυτό. Αλλά τώρα απαντάω email σε αυτή την οθονάρα, γιατί έχω κάποια project που τρέχουν και δεν σπάω να κάνω πράγματα και έτσι. Δράστιο. Μικραίνω το παράθυρο, ξέρω εγώ, για να είναι πιο. Τέλος πάντων, καταλάβατε. Επίσης, συνειδητοποίησα ότι δεν σας εξήγησα τι έγινε τελικά με τον πάνω που πήγαμε στο αεροδρόμιο, αλλά τελικά ήσασταν στα τρένα και. Τέλος πάντων, αφού έγινε η φάση, πήγαινε να δει έναν φίλο του και θα βρεθούμε κατευθείαν στα γενέθλια, τα οποία θα γίνουν στο έργο το καινούριο που έχει ανοίξει προς Χορτιάτη, που δεν έχω πάει κιόλας και ανυπομονώ πολύ. Θα είναι absolute party, γιατί. Τι ωραίες αυτές οι συνεργασίες, γιατί ο ανεμιστήρας λέτε να χαλάει τον ήχο, να ακούγεται βουρβουρού. Τον έκλεισα για λίγο, ελπίζω να μην σας έσπασε τα νεύρα, να μην ακούγονταν. Ναι, τέλος πάντων, τι έλεγα, ναι, θα είναι absolute party, γιατί θα είναι έτσι. Μας έχουν ετοιμάσει πραγματάκια, νομίζω τουρτίτσες, μπαλανιά και τέτοια. Ανυπομονώ να δω πώς θα είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το eventάκι, γιατί νομίζω ότι θα περάσουμε τέλεια. Και ανυπομονώ. Πρέπει όμως να τελειώσω τη δουλειά μου και να αρχίσω να βάφουμε. Δεν ξέρω ακόμα τι θα βάλω. Λογικά θα βάλω τέτοιο φουστίτσα αυτήν, που δεν την έχω βάλει ακόμα. Όχι, την έχω βάλει μια φορά, αλλά δεν την έχω χαρεί. Με ένα τέτοιο μπλουζάκι. Είμαι έτοιμη όπως πάντα στην ώρα μου. Έχω φτάσει όλοι καλεσμένοι. Έχει κοπεί η τούρτα. Έχουν φτάσει πολύ καλεσμένοι. Εγώ δεν έχω φτάσει ακόμα όμως. Όμως πάλι δεν φωνάζω. Ισχύει. Είναι τίποτα, είδες πόσο κουλή είμαι. Έχει χάρη που μου κόλλησε στην πλευαρίδα. Τέλεια, είναι σου πάει. Θα στην κολλάω, θα γίνω επίσημο βλεφαριδοκολλητή σου. Είναι που αποφεύγω να κλείσω επίσημα τα 30, γι' αυτό. Άλλη δικαιολογία, τι θα πω. Γι' αυτό να βάλω την άφηξη. Φτάσαμε, γίνεται ένας πανικός είναι από... Είναι όλοι καλεσμένοι στα γενέθλιά σου. Είναι όλοι αυτοί, όλο το parking lot καλεσμένοι. Θα είναι τεράστιο πάρτι. Πω πω, θα έχει πολύ κόσμο, ναι. Και είναι τρίτη έτσι. Εντυπωσιακό. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ πάνω φαντάζομαι είναι ο χώρος του φαγητού. Είναι πάρα πολύ κόζι. Πανικός, γεμάτο. Yeah.
μαγαζί που δεν έχω ξανάρθει. Έχουμε πιει τα ποτάκια μας. Έχουμε φάει τα μπεργκεράκια μας από απέναντι από την καντίνα. Και θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο την Άμπζελο που μου έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε αυτό το μικρό eventάκι night out και να κακομάθω full τους φίλους μου. Τα τιμήσαμε τα ποτάκια μας, πάντα υπεύθυνη κατανάλωση. Και κάπου εδώ, sorry Absolute, sorry κουτσούνια, θα σας αφήσω για να είμαστε έτσι λίγο carefree, χωρίς vlog, να συνεχίσουμε να περτάρουμε. Θα περάσουμε τέλεια. Δεν το πιστεύω ότι είμαι 30. See you tomorrow! Wow. Θα φάω τον Γιώρεκ, το κεφάλι του. Κουτσούνια! Θέλω να σας ευχαριστήσω! Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες τις ευχές που μου... Όχι, κάτσε γιατί είμαι λίγο άβαλα έτσι. Για όλες τις ευχές που μου έχετε γράψει στα comments, στα inbox, στα παντού για τα γενεθλίων εννοώ. Εντάξει, τώρα αυτό το vlog θα ανέβει λογικά κανένα διβδόμαδο μετά τα γενεθλία μου, γιατί θα μείνω αρκετά Θεσσαλονίκη, οπότε θα το μοντάρουμε αφού γυρίσουμε. Αλλά anyway, δεν έχει σημασία, εγώ θα σας ευχαριστήσω και από εδώ. Θα σας ευχαριστήσω και από τα story και του Instagram βέβαια, αλλά θα σας ευχαριστήσω και εδώ, με συγκινήσατε. Δυστυχώς δεν προλάβαινα με τίποτα να τα απαντήσω όλα, γιατί ήταν πάρα πολλά. Δεν πρόλαβα καν να πατήσω σε όλα καρδούλα, αλλά τα άνοιγα και τα διάβαζα και ευχαριστώ. Ρε, μου είδε μια εκδιάθεση, ρε! Είστε οι καλύτεροι. Νιώθω τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις ευχές. Δεν το πιστεύω ότι είμαι 30 χρονών. Δεν το πιστεύω. Θα σας πω, νιώθω λίγο περίεργα. Νιώθω ότι είχα ίσως πολύ αυστηρές προσδοκίες από τον εαυτό μου από μικρή, ότι ξέρεις, μέχρι τα 30 θα έχεις, ξέρω εγώ, κάποια πράγματα σταθερά και κυρίως οικονομικά και κοινωνικά κάποια έτσι στερεότυπα και αυτά είχα. Είναι σε φασί μου. Και τώρα φτάνω 30 και έχω αναθεωρήσει πολλές απόψεις μου και νιώθω εντελώς διαφορετικά, αλλά απ' την άλλη ακόμη υπάρχει μια φωνούλα που λέει, αλλά έλεγες αυτό παλιά, αλλά τώρα δεν σε νοιάζει, αλλά δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε, δεν έχω στήσει, δεν έχω γράψει κιόλας κάποιο κείμενο ή κάτι τέτοιο, μου βγαίνουν έτσι ευθόρμητα τώρα σκέψεις. Ίσως οι μεγαλύτερες με νιώθετε, οι μικρές θα είστε και οι μικροί, τι λέει τώρα αυτή, σιγά, το ηλικία. Ναι, η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο. Δεν ξέρω γιατί μου έχει κάτσει έτσι περίεργα και το σκέφτομαι. Ίσως επειδή είναι 30. Δεν είσαι πλέον 20 κάτι που ήμουν για μεγάλη περίοδο της ενηλικής ζωής μου. Είμαι 30. Απ' την άλλη είναι και καλό, γιατί είναι και σε φάση. Εντάξει, είμαι 30 χρονών. Ξέρω αυτά τα πράγματα, τα έχω ζήσει. Είμαι 30 χρονών. Είναι η απόφαση που θέλω και είμαι σίγουρη για αυτήν, γιατί έχω την ωριμότητα να είμαι πάρα πολύ καταφατική και απόλυτη, ξέρω εγώ, σε κάποια απόφασή μου ή επιλογή μου. Δεν ξέρω τι λέω. Συνειδητοποιήσω ότι δεν ξέρω τι λέω. Νιώθω περίεργα, σίγουρα. Νιώθω περίεργα. Εντάξει, δεν θα σου πω ψέματα, δεν θα σου πω όλα cool. Εντάξει, okay, περίεργο. Καλώς ήρθα στον κλαμπ όσων είναι 30. Είχε πολύ πλάκα πως οι φίλοι και γνωστοί μου ήταν 30 στις ευχές μου γράφανε. Καλώς ήρθα στο κλαμπ και εμείς φασί. Καλώς σας βρήκα. Γυρνάμε. Χθες περάσαμε τέλεια. Δεν βλόγκαρα πολύ τύπου να μιλάμε, γιατί όπως καταλάβατε είχα να δω τα παιδιά άπειρο καιρό και ήταν ευκαιρία που μαζευτήκαμε έτσι όλοι, βασικά όλοι κυρίως από τη σχολική παρέα και αυτά, που πάλι δεν ήμασταν όλοι, δεν καταφέραμε να είμαστε όλοι, αλλά τέλος πάντων ήταν πάρα πολύ ωραία και τα λέγαμε μεταξύ μας γιατί είχαμε άπειρα νέα να πούμε. Καλά, δεν ήταν μόνο από το σχολείο άτομα, ήταν και τα plus ones, ήταν και άλλοι φίλοι όπως ο Βασίλης και η Μαρία και αυτά. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, το πάρτι των 30 θα ήταν ακόμα καλύτερο αν ήταν και πιο πολλά άτομα. Τύπου να ήταν και τα δημάκια που λείπανε, να είχα καλέσει και άλλους φίλους και από Θεσσαλονίκη ακόμα, ρε παιδί μου, να ήμασταν και πιο πολλοί φίλοι. Να μπορούσαμε να είχαν έρθει Δανάη, Άμι και αυτά, ξέρω, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά εντάξει, ήταν και τρίτη τα γενέθλιά μου φέτος. Δηλαδή δεν βόλευαν καθόλου να πεις ότι θα ανέβουν κάποια που σου κού ή ξέρω εγώ Θεσσαλονίκη δεν θα δουλεύουν, δεν θα κάνουν. Δεν βόλευε η μέρα, αλλά δεν πειράζει, κάναμε το καλύτερο, το καταδύναμη και πάλι περάσαμε σούπερ. Τώρα εγώ θα κάτσω παραπάνω Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και τον γάμο του Θωμά το Σάββατο, οπότε αυτό θα το δείτε στο επόμενο vlog βέβαια. Ευχαριστώ και πάλι την Absolute για το παρτάκι, περάσαμε τέλεια και εδώ θα σας χαιρετήσω. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο vlog, θεσσαλονικιώτικο θα είναι και το επόμενο. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Baby, it's your birthday.